κύριε. Ναι. Έρχεστε εδώ πίσω και λέτε τι, πάμε στο λαό να του πούμε τι θέλει, τι θέλει ο λαός. Αν οι δανειστές μας. Πού νόσο. Και οι δανειστές μας και ειδικότερα ο κ. Σόιμπλε. Σήμερα το Σπίγκελ γράφει για παράδειγμα ότι δεν είναι και τόσο κακό να φύγει η Ελλάδα από την Ευρωζώνη. Α κάνουμε αυτή την υπόθεση. Υπόθεση εργασία την πιο εξτρεμιστική, ναι, λέω εγώ. Ακριβώς. Και θα εξηγήσω γιατί το λέω πιο εξτρεμιστική. Και μα πούνε. Και πιο εξτρεμιστική, αν μου επιτρέπετε μετά. Μπορεί να μου την πει, να την ξέρω. Και μα πούνε όχι. Και μα πούνε όχι. Εμεί τι πρέπει να κάνουμε. Να πούμε ότι. Δύο δρόμοι υπάρχουν. Η Κολοτούμπα. Η Κολοτούμπα. Σωστά. Αποκλείω. Δηλαδή να μπούμε και εμείς σε αυτή τη διαχειριστική ροή. Κολοτούμπα. Και υπάρχει και μια άλλη. Για εκεί σας κόβει ο λαπαντήτσας πάντως. Που είναι δικό σας. Για Κολοτούμπα. Ναι, αλλά με συγχωρείτε. Πείτε μας και δεύτερο να πάμε στο διάλειμμα. Όχι, δεν σας αδικώ. Και... Πείτε μας και το δικό. Αλλά με αδικείς. Και η δεύτερη πρόταση. Και η δεύτερος δρόμος. Το δεύτερος δρόμος είναι της αντίστασης. Και τις πάλις σε αυτές τις λογικές. Είτε τις ονομάσεις μονομερές γεγονός, είτε οπωσδήποτε το ονομάσεις, εμείς δεν θα θυσιάσουμε τον ελληνικό λαό για τον κύριο Σόιμπλε. Τελεία και παύλα. Άρα μεταξύ αντίστασης και Κολοτούμπας. Πες το χρεοκοπία, θα το πει χρεοκοπία. Με συγχωρείς. Τι έχει να χάσει ο άνεργος πολίτης, 1,5 εκατομμύριο Έλληνες είναι άνεργοι. Πολύ απλά για να το καταλάβουμε. Ποιον κοροϊδεύουμε. Μεταξύ αντίστασης και Κολοτούμπας μας λέτε αντίσταση. Λέει ακόμα και μονομερείς ενέργειες, χρεοκοπία, τι έχει να χάσει. Κύριε Καφαμπέλη, πώς με κόβεις. Υπάρχει περίπτωση άνθρωποι σαν εμένα να την απαντήσει και η Νέα Δημοκρατία και τον Αποδόμα. Μεταξύ αντίσταση και